Καλησπέρα. Χαίρετε. Θεματάρα απόψε. Τίτλος: Διαπραγμάτευση αξιών. Τον τίτλο τον έχει βάλει η φίλη που έστειλε το mail. Αγαπημένη μου Θέκλα, καλησπέρα. Εδώ και αρκετό καιρό παρακολουθώ τα βίντεο σου και σε νιώθω τόσο κοντά μου, γι' αυτό και ενικός. Σε ευχαριστώ πολύ. Είσαι άμεση και προσιτή. Νιώθω ότι μου ταιριάζει σαν άνθρωπος. Σε βλέπω σαν την κολλητή μου φίλη. Ευχαριστώ. Θέλω να μιλήσω και εγώ για όσα βίωσα προκειμένου να βοηθηθεί κάποιος άλλος, αλλά και για να ακούσω την άποψή σου για ένα ζήτημα που με καίει, με κεφαλαία το καίει, τον τελευταίο καιρό. Αν και μόλις είδα ένα βίντεο με τίτλο «Να φεύγουμε» και η εξομολόγηση σου μεταρακούνησε θετικά για πολλά από αυτά που νιώθω μέσα μου το τελευταίο διάστημα. Κακοποιητικός γάμος. Και μου περιγράφει η φίλη με πολλές λεπτομέρειες τον κακοποιητικό γάμο που βίωσε, από τον οποίο χώρισε, έχοντας και παιδιά. Δεν θα πω πολλά για το γάμο της, κλασική ιστορία, άνδρας που δεν την αγάπησε, άνδρας ο οποίος είχε έγνοια τι θα πει ο κόσμος περισσότερο παρά το πώς ένιωθε η γυναίκα του, πώς στις δύσκολες τις στιγμές της έδειξε την απαξίωση του και πώς στο τέλος την απάντησε κιόλας, τη χώρισε και πολύ σύντομα έκανε άλλη οικογένεια. Εγώ ένα χρόνο μετά το χωρισμό γνώρισα έναν πολύ καλό άνθρωπο, χωρισμένο με τρία παιδιά και αυτό, και αυτόν. Ο φίλος μου, ως χαρακτήρας, δεν έχει καμία σχέση με τον πρώην μου. Πρόσχαρος, χαμογελαστός, φιλότιμος, ειλικρινής, ξέρει να εκτιμάει. Λύνουμε τις όποιες διαφορές μας με συνεννόηση και αγάπη. Στο κρεβάτι ταιριάζουμε πολύ. Ήρεμος, με αγαπάει και με νοιάζεται και αυτός και τα παιδιά του. Έχει και παιδιά ο φίλος της, όπως είπε, τρία. Η μητέρα του και γενικά όλο του το σόι. Με έχει βάλει σε κάθε κομμάτι της ζωής του. Εγώ είναι η αλήθεια, δεν τον έχω βάλει στο σπίτι με τα παιδιά. Δεν ήμουν και δεν είμαι έτοιμη για τέτοιο βήμα. Και καλά κάνεις που δεν το κάνεις, εφόσον δεν είσαι έτοιμη και εφόσον τα παιδιά είχαν και την τραυματική εμπειρία, ο πατέρας τους πολύ νωρίς να προχωρήσει σε άλλο γάμο και απόκτηση άλλων παιδιών, χωρίς να σεβαστεί καθόλου τις ευαισθησίες των παιδιών του. Είναι πολύ σταθερός σαν χαρακτήρας ο φίλος μου, τόσο που μερικές φορές γίνεται ακίνητος. Δεν το λέω με την έννοια του εγωισμού. Δεν θέλει να ξεβολεύεται. Δεν θέλει να φεύγει από το σπίτι του, τη ρουτίνα του, το πρόγραμμά του. Τόσο που δεν αφιερώνει χρόνο να έρθει να με δει αυτός. Το αν θα βρεθούμε εξαρτάται αποκλειστικά από εμένα. Όπως είναι λογικό, βρισκόμαστε σπάνια, γιατί με τα παιδιά μου και με τα θέματα της υγείας του δεν μπορώ να τα αφήνω και να πηγαίνω να το βλέπω, αλλά ούτε και αυτός θα κάνει τον κόπο να μου πει: θέλω να έρθω να σε δω για μισή μια ώρα και να πάμε για ένα καφέ. Μπορείς να αφήσεις για μια ώρα τα παιδιά στους γονείς σου? Αν πάω εγώ, θα χάσω και την ώρα που θα κάνω για να φτάσω και να γυρίσω, καθώς μένουμε σε διαφορετικές πόλεις. Ήρθαν και τα μέτρα της καραντίνας και όπως καταλαβαίνεις, βλεπόμαστε ελάχιστα. Η μοναξιά μου γιγαντώθηκε. Έζησα πολύ μοναξιά μέσα στο γάμο μου και δεν θέλω να το ξαναπερνάω όλο αυτό από την αρχή. Σε καταλαβαίνω. Τον καιρό που τον είχα πιο πολύ ανάγκη, αυτός δεν ήταν εκεί. Ένα χρόνο πριν είχα θίξει το ίδιο θέμα, αλλά δεν είδα καμιά διαφορά. Έτσι, πριν 15 περίπου μέρες, πήρα την απόφαση να χωρίσουμε. Μου είπε ότι θεωρούσε άδικη την απόφασή μου, αλλά θα τη δεχόταν. Διεκδίκηση 0. Να πει π.χ. θέλω να το προσπαθήσουμε ή κάτι τέλος πάντων. 10 μέρες μετά, χωρίς να υπάρχει επικοινωνία μεταξύ μας, βρισκόμαστε και μου λέει ότι με αγαπάει και θέλει να δώσω μια δεύτερη ευκαιρία στη σχέση μας. Αποφάσισα να τη δώσω μετά από 2-3 μέρες, λόγω του ότι δεν ήμουν σίγουρη για το αν είχε τελειώσει όλο αυτό μέσα μου και γιατί πέρασα καλά δίπλα του αυτά τα χρόνια που είμαστε μαζί. Είναι πολύ χαρούμενος και κάνει μικρές προς το παρόν προσπάθειες, γιατί εξακολουθούν να υπάρχουν τα περιοριστικά μέτρα της καραντίνας, αλλά δεν μου αρκεί. Βλέπω ότι έχω αδειάσει. Δεν έχω κάτι άλλο να δώσω. Είμαι πολύ θεωτική και ότι έχω το δίνω απλόχερα, αλλά αν δω ότι αυτό δεν εκτιμάται, αναλόγως στερεύω. Και πιστεύω ότι μάλλον σύντομα θα χωρίσω. Και εγώ αυτό πιστεύω. Ότι έχεις φτάσει στο τέλος. Και κάπου εδώ φτάνουμε και στο ζουμί της υπόθεσης, που θα καταλάβεις και πού αναφέρεται ο τίτλος μου «Διαπραγμάτευση αξιών». Πριν λίγο καιρό, με πλησίασε και μου εκδήλωσε το ερωτικό και μόνο ενδιαφέρον του, με έντονα διεκδικητικό τρόπο, ένας άντρας 16 χρόνια μεγαλύτερος και παντρεμένος. Όχι κούκλος, αλλά έχει γοητεία και ωραίο σώμα, όχι όμως σαν μοντέλου, και επίσης έχει καταπληκτική φωνή. Η προσέγγιση έγινε με μηνύματα. Είχαμε επικοινωνία για ένα θέμα μου, γιατί λόγω του επαγγέλματος του μπορούσε να μου δώσει λύση και την έδωσε τελικά. Είναι ο καλύτερος σε αυτό το επάγγελμα σε όλη την Ελλάδα και στην Ευρώπη, από ό,τι άκουσα, θεωρείται κορυφαίος.
Για μένα το να είναι κάποιος παντρεμένος είναι κόκκινο πανί. Λόγω του ότι βίωσα αυτή τη προδοσία από το σύζυγο μου και λόγω των ηθικών μου αξιών. Τους συχαινόμουν αυτούς τους ανθρώπους που προδίδουν με τέτοιον τρόπο την ή τον σύντροφό τους. Και μάλιστα πριν να χωρίσω μου έτυχε παρόμοια περίπτωση. Συντοπίτης μου, γοητευτικός, νέος και άνετος οικονομικά να μου προτείνει να βρεθούμε, ενώ ήμασταν και δυο παντρεμένοι με παιδιά και τον απέρεψα αμέσως, παρότι δεν ήμουν καλά με τον άντρα μου. Αλλά και μετά που χώρισα με πλησίασαν πολλοί άνδρες, άλλοι μικρότεροι, άλλοι μεγαλύτεροι, άλλοι σε σχέση, άλλοι παντρεμένοι κλπ. Αλλά δεν ενέδωσα σε κανέναν που ήταν δεσμευμένος. Εκτός από αυτόν που έκανε σχέση, ο οποίος ήταν χωρισμένος. Θεωρώ ότι έχει νόημα να αναφέρω ότι ο άνδρας μου ήταν η πρώτη σχέση που έκανα και ο φίλος που έχω τώρα η δεύτερη. Δεν έχω πάει με άλλους άνδρες. Ο παντρεμένος λοιπόν με έχει τρελάνει. Τα αρνητικά πολλά. Έχω δει και τα αντίστοιχα βίντεο σου. Μόλις βλέπω τα βίντεο, λέω δεν θα ξανασχοληθώ και μετά από λίγες μέρες πάλι τριγυρίζει στο μυαλό μου και του στέλνω μήνυμα. Στην αρχή έκανε αυτό το πρώτο βήμα και επικοινωνούσε πρώτος και το τελευταίο διάστημα που δεν επικοινωνεί αυτός, πότε μετά από 5 μέρες, πότε μετά από 10, επικοινωνώ εγώ με σκοπό να μάθω αν είναι καλά και μπας και πούμε καμιά κουβέντα παραπάνω. Κοίταξε, δεν θα επικοινωνήσει τώρα γιατί είναι καραντίνα, δεν μπορεί να βρεθείτε να σε απαυτώσει, οπότε δεν έχει νόημα να επικοινωνήσει ο παντρεμένος που θέλει να σε απαυτώσει. Θέλω να μαθαίνω νέα του. Αν ήταν και πιο ομιλητικός, θα μάθαινα πολλά από αυτόν, γιατί είναι ίσως ο πιο έξυπνος και αποφασιστικός άνθρωπος που έχω γνωρίσει. Ίσως. Πριν 5 μέρες είπαμε πολλές παραπάνω κουβέντες, κυρίως ερωτικού περιεχομένου, βέβαια με τον παίχτη, τον παντρεμένο, ερωτικού περιεχομένου κουβέντες θα πεις σοβαρές κουβέντες. Και είπαμε τι θα ήθελε να κάνει ο ένας τον άλλο, αν βρισκόμαστε από κοντά. Άρα κάνετε και cyber. Και αν το είπατε με μηνύματα, ήταν sexting. Έχουμε βρεθεί από κοντά και μάλιστα αφού είχε κάνει το πρώτο βήμα και εκδήλωσε το ερωτικό του ενδιαφέρον λόγω του θέματος που ανέφερα παραπάνω, αλλά δεν έγινε τίποτα μεταξύ μας. Είχατε βρεθεί προηγουμένως εννοείς. Παρότι το ήθελα πολύ, πάρα πολύ. Αν και μου ήταν πολύ δύσκολο, του είπα όχι όσες φορές επιχείρησε να με φιλήσει και φυσικά μετά δεν θα μέναμε μόνο στο φιλί. Βεβαίως δεν θα μένατε μόνο στο φιλί, δεν είστε στο δημοτικό, στο γυμνάσιο. Και κάποια στιγμή που ήμουν διατεθειμένη να πω στο γραφείο του και να γίνει κάτι και με αυτό δεν εννοώ αποκλειστικά να κάνουμε σεξ, ήρθαν έτσι τα πράγματα που δεν μπόρεσα να πάω. Ευτυχώς θα σου πω. Σκέφτομαι με τη λογική και λέω παντρεμένος. Εκτός του ότι είναι κόντρα στις αξίες μου όλο αυτό, χρόνο ελεύθερο για σένα δεν θα έχει, οπότε πάλι εσύ θα είσαι στον ίδιο παρανομαστή αυτών της μοναξιάς. Θα πρέπει να βολεύεσαι με ψίχουλα. Άλλο εμπόδιο μεγάλο μένει πολύ μακριά από εμένα. Πάρα πολύ μακριά. Επίσης έχουμε μεγάλη διαφορά ηλικίας. Βεβαίως έχετε μεγάλη διαφορά ηλικίας. 16 χρόνια μεγαλύτερος είναι πολύ μεγαλύτερος από σένα. Και από τις συζητήσεις που έχουμε κάνει, αν και είναι ελάχιστες και λακωνικές, δεν φαίνεται να έχει συναισθήματα. Και με αυτό δεν εννοώ να έχει συναισθήματα για μένα ή απλώς τα κρύβει, τα απομονώνει πολύ καλά. Πολύ πιθανό να μην έχει και συναισθήματα. Πολύ πιθανό να είναι κανένας νάρκισσος αυτός. Πολύ πιθανό. Λόγω επαγγέλματος είναι πολύ όμως και πρακτικός. Θα μπω στη διαδικασία να πιθανολογήσω ότι είναι ιατρός. Και μάλιστα χειρουργός. Θα πιθανολογήσω. Χωρίς να σημαίνει ότι όλοι οι ιατροί και λειτουργοί είναι και χειρουργοί είναι ομοί και ανέσθητοι. Όχι. Όπως επίσης είπε πως δεν θα μπορούσε να ζήσει χώρια από τη γυναίκα του. Όταν τον ρώτησα ποια είναι η σχέση του μαζί της προσπαθώντας να καταλάβω γιατί παίζει σε διπλό ταμπλό και μου είπε πως αυτό όλο είναι μια δυναμία του. Αυτό όλο είναι μια δυναμία του το να πηγαίνει με άλλες γυναίκες. Μόλις όμως το σκεφτώ με το σώμα τι να πω. Πάντως όχι με τη λογική και επηρεασμένη από αυτό το αρχαίγον έστιχτο, τρελαίνομαι. Δεν έχω νιώσει έτσι ούτε για τον πρώην άντρα μου που ήταν πολύ εμφανίσιμος, ούτε για το φίλο μου. Θέλω πολύ να βρεθώ μαζί του. Αλλά επειδή είμαι πολύ συναισθηματικός τύπος, φοβάμαι θα κολλήσω. Σίγουρα θα κολλήσεις, αν δεν έχεις κολλήσει ήδη. Είμαι ένας άνθρωπος όλο συνέστημα, και το γράφεις με κεφαλαία, όλο συνέστημα. Ξέρω ότι μου αξίζει κάτι πολύ καλύτερο, αλλά δεν ξέρω τι κόλλημα έχω φάει μαζί του. Έχεις φάει παθολογικό κόλλημα. Άρρωστο κόλλημα έχεις φάει μαζί του. Πρόσεχε, κόρη! Τον θέλω σαν τρελή. Το φαντασιώνω με συνέχεια. Δεν αναγνωρίζω τον εαυτό μου. Σου έχει ξυπνήσει τη λύπη τόσο αυτός ο άνθρωπος. Θα ήθελα πολύ να σε ακούσω, Θέκλα μου, τη γνώμη σου. Σ' αγαπώ πολύ και σε ευχαριστώ για όλα. Είναι θεάρεστο έργο όλο αυτό που κάνεις. Μπράβο σου. Είναι βάλσαμο για τις ψυχές μας τα βίντεο σου. Χαίρομαι που ανακάλυψα το κανάλι σου.
Και επίσης με ξαφνιάζεις πάντα θετικά όταν μοιράζεσαι κάτι δικό σου που σε κάνει να φαίνεσαι πιο ευάλωτη, πιο ανθρώπινη και όχι η κυρία Τέλεια που έρχεται να μας πει πώς θα ζήσουμε τις ζωές μας πιο σωστά, χωρίς λάθη. Σε ευχαριστώ και συγγνώμη αν σε κούρασα και σένα και όσους παρακολουθούν. Θα ήθελα να μου πεις γιατί να φτάσω στο σημείο να διαπραγματεύομαι τις αξίες μου και να θέλω να πω με παντρεμένο. Δεν λέω πως αν το κάνω θα είναι ελαφριά την καρδία. Φοβάμαι πολύ, αλλά παρόλα αυτά θέλω. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για την εντιμότητα σου και την πλήρη ειλικρίνεια που μας έχεις, με την οποία μας έχεις μιλήσει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι μου δίνεις την ευκαιρία να αναλύσω αυτό το ζήτημα ξεκάθαρα, ρεαλιστικά. Εκεί που ήσουν έχουμε βρεθεί. Πολλές από εμάς και πολλοί από εμάς. Στα δικά σου τα παπούτσια έχουμε περπατήσει. Συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Όταν είσαι σε μια τελματωμένη ερωτικά ζωή, όταν είσαι σε ένα γάμο ο οποίος δεν είναι καλός και είναι κακοποιητικός, όπως ήταν ο γάμος σου με τον πρώην άνδρα σου, είναι πολύ πιθανό να μην έχεις μυαλό να σκεφτείς για άλλον άνδρα. Και αν σε φλερτάρει κάποιος άλλος άνδρας, να μην το πάρεις και πολύ στα σοβαρά. Όταν όμως έχεις ήδη χωρίσει, έχεις πάρει τη ζωή στα χέρια σου, έχεις παλέψει, έχεις πολεμήσει για ένα καλύτερο μέλλον και έρχεσαι και προσγειώνεσαι απότομα, βαρετά, αποκαρδιωτικά σε μια νερόβραστη σχέση με έναν τύπο, μιλάω για το φίλο σου τώρα, ο οποίος δεν παίρνει το αυτοκίνητό του ή τα πόδια του ή το λεωφορείο, το τραμ, δεν ξέρω, για να έρθει να σε δει και περιμένει από σένα να πηγαίνεις να το δεις. Και για να βολευτεί κιόλας ο τύπος αυτός, σε έχει γνωρίσει και στην οικογένειά του και στα παιδιά του, ώστε να μπορείς να πας να το βρεις και σπίτι του, να μην ταλαιπωρείτε. Και ζεις αυτή την ερωτική απαξίωση, γιατί περί ερωτικής απαξίωσης πρόκειται. Περί ερωτικής απαξίωσης πρόκειται να μην σηκώνει τον κόλο του άλλος, με συγχωρείτε για την έκφραση, να πάει να δει τη φιλενάδα του. Ερωτική απαξίωση. Γιατί αν είσαι πραγματικά ερωτευμένος με μια γυναίκα, δεν λογαριάζεις, είμαι έναν άνδρα, δεν λογαριάζεις θάλασσες, ουρανούς, παίρνεις τα πλοία, τα βαπόρια, τα αεροπλάνα, μπαίνεις στα ταξί, μπαίνεις στις δημόσιες συγκοινωνίες, μπαίνεις οπουδήποτε προκειμένου να πας να βρεις τον άνθρωπο που λαχταράς και αγαπάς. Δεν έχει πάθος αυτός ο άνθρωπος, υγιές πάθος. Δεν έχει ερωτικό πάθος για σένα. Δεν είναι ερωτευμένος μαζί σου, παράτα το. Και ίσως να μην μπορεί να έχει πάθος. Ίσως μπορεί να είναι γενικός νερόβραστος. Γενικός σκληρός, μπορεί άνθρωπος με πολύ χαμηλή λίπητο, ο οποίος να ταιριάζει τζάμι με έναν άλλον άνθρωπο με πολύ χαμηλή λίπητο. Εσύ όμως πρέπει να έχεις πολύ υψηλή λίπητο, γιατί λες ότι είσαι ένας άνθρωπος γεμάτος συναισθήματα. Υψηλή λίπητο σημαίνει υψηλή ερωτική επιθυμία. Υψηλή λίπητο μπορεί να συνοδεύεται και με ενσυναίσθηση και ψηλή συναισθηματική νοημοσύνη, όπως συμβαίνει στη δική σου περίπτωση. Έχεις και ψηλή λίπητο, την οποία αυτή η ψηλή λίπητο σου την έχει ξυπνήσει αυτός ο τύπος, παντρεμένος ο 16 χρόνια πιο ηλικιωμένος από σένα. Δεν έχω θέμα με τους μεγαλύτερους, έχω θέμα με τους μεγαλύτερους τους παντρεμένους που εκμεταλλεύονται τη θέση ισχύως που έχουν ως πολύ καλοί επιστήμονες και πολύ καλοί σπουδαίοι και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, οι οποίοι θέλουν να έχουν και το γάμο τους, θέλουν να έχουν και τη γυναίκα τους, θέλουν να απαυτώνουν και την κάθε κοπελίτσα την ωραία που βρίσκουν στο δρόμο τους. Και λένε είναι μια αδυναμία αυτό που έχω και εγώ τη γυναίκα μου δεν την αφήνω. Βεβαίως δεν θα αφήσει τη γυναίκα του. Δεν θα αφήσει τη βολή του. Αυτός θέλει το απαύτωμα. Να εναλλάξει το μενού του. Έχει και μια έτσι πολύ άσχημη έκφραση που λένε δεν μπορεί να τρως κάθε μέρα φασόλια. Εσείς ξέρω εγώ το αρνάκι το φρικασέ. Που θα το φάει μια φορά, δυο, θα το τρώει συνέχεια. Θα το τρώει τα φασόλια στο σπίτι και θα πηγαίνει και αλλού να τρώει άλλα πράγματα. Όπως και να έχει. Κάποιος μπορεί να έχει υψηλή λίπιντο, αλλά να μην έχει ζωντανά συναισθήματα. Να είναι νεκρωμένος εσωτερικά, εντός εισαγωγικών. Να είναι ένας άνθρωπος ο οποίος να έχει μουδιάσει τα συναισθήματά του και να χρησιμοποιεί τη λίπιντο του εθιστικά. Να είναι εθισμός αυτό το πράγμα. Θέλω και άλλη αδρεναλίνη, θέλω και άλλο excitement, θέλω και άλλη διασκέδαση, θέλω και άλλο action, δράση. Άρα πάω να κυνηγήσω την επόμενη κοπέλα που δεν μου κάθεται. Και όσο γνωρίζει ότι εσύ είσαι γυναίκα,
παραδοσιακή, που έχεις πάει μόνο με δύο άντρες στην ηλικία που είσαι τώρα, απαναγία μου, πρέπει να του αρέσει πάρα πολύ αυτό. Όχι για να σε παντρευτεί, για να χωρίσει τη γυναίκα του και να είστε μαζί, αλλά για να σε κατακτήσει, να σε απαυτώσει και να νιώσει δυνατός. Εγώ έχω καταφέρει και αυτήν, που είναι, ξέρω εγώ, 35 πόσο είναι και έχει πάει μόνο με δύο άντρες και πήγε και μαζί μου. Βάζω και αυτό το τρόπαιο πάνω στο ράφι μου με τα τρόπαια. Πόσες έχω απαυτώσει και πόσο σπουδαίος είμαι και είμαι και πολύ γνωστός στο επάγγελμά μου και σε Ελλάδα και σε εξωτερικό. Είπες ίσως είναι ο πιο έξυπνος άνθρωπος που έχω γνωρίσει, σου λέω ίσως. Γιατί αν είναι κάποιος πραγματικά ευφύης, επιμελείται και τη συναισθηματική του νοημοσύνη. Αναπτύσσει την ενσυναίσθηση. Κάνει δουλειά με τα συναισθήματά του, δεν μουδιάζει τα συναισθήματά του προκειμένου να τα αποφύγει. Και ένας ο οποίος δεν νιώθει τον πόνο και δεν νιώθει τις ενοχές και δεν νιώθει τη θλίψη, δεν μπορεί να νιώσει ούτε τη χαρά. Και καλά καλά την κάβλα δεν μπορεί να την ευχαριστηθεί. Με συγχωρείτε για την έκφραση. Οι άνθρωποι, για να βιώνουμε έντονα τα συναισθήματά μας και να τα απολαμβάνουμε, πρέπει να τα βιώνουμε όλα, σε όλο το range, σε όλα τα μήκη και πλάτη των συναισθημάτων. Και τη στενοχώρια και τη χαρά και την απογοήτευση και τον ενθουσιασμό και το θυμό και την ηρεμία, όλα να τα βιώνουμε. Αυτός ο άνθρωπος θα σου κάνει κακό. Είναι τοξικός. Καταλαβαίνω την έλξη που νιώθεις για εκείνον. Την κατανοώ πλήρως, 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 πλήρως. Μου είχε τύχει και εμένα κάτι τέτοιο. Πριν χρόνια πολλά, ήμουνα και εγώ μονογονιός. Είχα μία σχέση, υπάρχει 7 χρόνια, 8 χρόνια, θυμάμαι πόσα. Είχα μία σχέση η οποία ήταν καλή σχέση, θα έλεγε κάποιος. Ήταν νερόβραστη σχέση με έναν άνθρωπο ο οποίος έλεγε ότι με αγαπούσε και έδειχνε ενθουσιασμένος μαζί μου, αλλά ο τύπος του και ο χαρακτήρας του δεν ταιριάζε με εμένα. Ήταν πολύ χαμηλών τόνων, ήταν άνθρωπος ο οποίος δεν έκανε περισσότερες προσπάθειες από τις απαραίτητες, ήταν βουλιαγμένος σε θέματα εξέλιξης προσωπικής και επαγγελματικής, επειδή έτυχε να γεννηθεί σε οικογένεια με χρήματα, μπορούσε να επιβιώσει οικονομικά χωρίς να ταλαιπωρείται ιδιαίτερα, αλλά δεν μου άρεσε αυτή η έλλειψη κινήτρων για εξέλιξη, και δεν μιλάω μόνο για οικονομική εξέλιξη, μιλάω και για να πάει δουλειά ο άλλος και για να κινηθεί και να είναι δημιουργικός και χρήσιμος στην κοινωνία. Έκανα το λάθος να συνεχίσω αυτή την κατάσταση και τη συνέχιζα αποσπασματικά, του στυλ αυτού ας δοκιμάσουμε λίγο και μετά ξανά όχι και μετά ναι. Και εκείνη την περίοδο που βίωνα αυτή την ερωτική απαξίωση, γιατί και ως γυναίκα αυτό το πράγμα με απαξίωνε. Γιατί όπως αυτός ο άνθρωπος δεν σηκωνόταν το πρωί να πάει δουλειά, να κυνηγήσει, να δράξει τη μέρα, έτσι και δεν άδρατε την ευκαιρία να ζήσει αυθεντικά. Δηλαδή βγαίναμε έξω και βαριόμουνα. Πηγαίναμε για καφέ και βαριόμουνα. Πηγαίναμε για ποτό και βαριόμουνα. Ήτανε boring, ήτανε ανιαρός για μένα. Αλλά έλεγα, μα είναι πάρα πολύ καλό παιδί, μα με αγαπάει, μα με θέλει τόσο καιρό, μα προσπαθεί, μα είναι εντάξει απέναντί μου, μα δεν μου έχει μιλήσει άσχημα, μα δεν με έχει κακολογήσει, μα με χτιμάει, μα έχει καλή γνώμη για μένα. Ναι, όσο καλός και αν είναι, αν δεν είναι, αν δεν σου κάνει κλικ μαζί του, αν δεν σου κάνει κούκου μαζί του, δεν πρέπει να είσαι. Και εκείνη την περίοδο έτυχε να έχω ένα τέτοιο πειρασμό όπως αυτό που έχεις εσύ. Και παρόλο που είχα πάντοτε την αρχή, την παρόμοια που έχεις και εσύ, ότι δεν τα φτιάχνουμε παντρεμένο, είχα φτάσει πάρα πολύ κοντά στο να ενδώσω στον πειρασμό, πάρα πολύ κοντά, καταλαβαίνω αυτά που νιώθεις, απόλυτα, και η λύση ήταν να χωρίσω. Να χωρίσω από τη σχέση εκείνη η οποία δεν ήταν για μένα. Όταν χώρισα από εκείνη τη σχέση, πλέον δεν ήταν ελκυστικός για μένα ο παντρεμένος. Παρόλο που δεν είχα δείξει ότι ενδιαφερόμουν, υπήρχε φλερτ και ένιωθα αυτά τα σκεφτήματα που νιώθεις εσύ. Και έλεγα, μα τι είναι αυτό το πράγμα, δεν είναι υγιές. It's not normal. Δεν ήταν κάποιος άνθρωπος που να ήξερα από πριν, δεν ήταν κάποιος άνθρωπος που να έχω μια ιστορία τέλειωτη από το παρελθόν και να τύχει να ξαναβρει. Ήταν ένας άγνωστος στην ουσία, ο οποίος εξασκούσε μια έλξη επάνω μου του απαγορευμένου και του έντονα παθιασμένου λόγω της φύσεως του απαγορευμένου δηλαδή. Όχι, και σκεφτόμουν, βρε, αν τον είχα αυτόν τον άνθρωπο, αν ζούσα μαζί του, αν ήμουν η γυναίκα του, θα τον ήθελα, και έλεγα προφανώς όχι.
Δεν θα μου φαινόταν τόσο ελκυστικός αν δεν ήταν το πακετάκι του απαγορευμένου. Και θυμάμαι ότι ο τότε φίλος μου είχε ενοχληθεί πάρα πολύ που του είπα να χωρίσουμε. Έφτασα στο σημείο να το εξηγήσω και γιατί. Δεν το κατάλαβε. Εντάξει. Και αυτό ήταν κιόλας ένα δείγμα και μια ένδειξη, μια απόδειξη ότι δεν έπρεπε να είχα εκείνη τη σχέση. Και μετά, όταν έμεινα μόνη, ξαναπήγα στη ψυχοθεραπεία και εκεί συνειδητοποίησα ότι η σχέση που είχα η μεσοβέζικη, η χλιαρή, η νερόβραστη, η κρυόκολη, με συγχωρείτε, η σχέση για τη σχέση λέω, με έκανε να είμαι ευάλωτη στον πειρασμό του να κάνω κάτι απαγορευμένο και κάτι έξω από τις αρχές και τις αξίες μου. Εντάξει. Γιατί είναι κάτι που δεν το έχω μέσα στο μυαλό μου ότι είναι καλή ιδέα μια γυναίκα ελεύθερη να φτιάχνει δεσμό εγνώση της με έναν άντρα παντρεμένο. Που να ξέρει ότι είναι παντρεμένος και να τη φλερτάρει καθαρά σεξουαλικά. Γιατί αυτοί οι οποίοι θέλουν απλώς να σε απαυτώσουν, μόνο σεξουαλικά θα σου μιλήσουν. Δεν θα σου μιλήσει για τη ζωή του, δεν θα σου μιλήσει για τα συναισθήματα, τίποτα. Μόνο σεξουαλικά θα σου μιλήσει. Εντάξει. Δεν ξέρω τι θα κάνεις. Είναι δικιά σου η ζωή. Δικαιούσε να κάνεις ό,τι θέλεις. Ακόμη και να ενδώσεις τον πειρασμό, δικαιούσε να το κάνεις. Θα σου πω εγώ να μην το κάνεις. Όπως δεν θα ήθελα και εμένα να μου πει κανείς να μην το κάνω. Γιατί κιόλας άμα έρχονται οι άλλοι και μας λένε μην το κάνεις, να μας βάζουν ένα κίνητρο να το κάνουμε, αντιδραστικά. Ας το κάνω τώρα αυτό που μου λένε ότι δεν πρέπει να το κάνω, γιατί να μην το κάνω. Δεν σου λέω να μην το κάνεις. Ούτε σου λέω να το κάνεις. Ό,τι και να αποφασίσεις όμως, διάλεξε εσένα. Διάλεξε εσύ να ζεις μια αυθεντική ζωή. Και ό,τι κάνεις να συνειδητοποιείς τι κάνεις. Ακόμη και αν διαπραγματευτείς τις αξίες σου και στη διαπραγμάτευση κερδίσει το να έχεις αυτή την εμπειρία, κάνε το πολύ συνειδητά, για να πάρεις τα μαθήματα. Τα μαθήματα από αυτό που τραβάει η ψυχή σου. Αυτή τη στιγμή η ψυχή σου, το υποσυνείδητό σου, τραβάει να κάνεις αυτή την πράξη, η οποία δεν είναι μέσα στις αρχές και τις αξίες σου. Είναι μια αμαρτία, θα λέγαμε, αν χρησιμοποιούσαμε θρησκευτικούς όρους. Αν δεν μπορέσεις να αντισταθείς στον πειρασμό, και θα το κάνεις, κάνε το. Και παρατήρησε τον εαυτό σου, παρατήρησε πώς νιώθεις, παρατήρησε τα συναισθήματά σου, παρατήρησε αν όντως είναι τόσο σπουδαίο αυτό το απαγορευμένο όσο φαίνεται προτού το πράξεις. Θα σου πω γενικά ότι οτιδήποτε οραματιζόμαστε ή φαντασιωνόμαστε είναι πολύ πιο σπουδαίο από ότι είναι στην πραγματικότητα. Και ότι όσο πιο απαγορευμένο είναι κάτι, τόσο πιο σπουδαίο φαντάζεσαι στα μάτια μας. Και γνωρίζω πολλές περιπτώσεις γυναικών που ταύτιαξαν με παντρεμένους άντρες και μετά μπορεί να έτυχε να τους χωρίσει η γυναίκα τους και να τους φορτωθούν αυτές και να μην τους θέλουν μετά. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω ποια είσαι. Δεν ξέρω ποιος είναι αυτός. Δεν μ' αρέσει αυτός ο τύπος καθόλου. Τίποτα. Τίποτα. Δεν μ' αρέσει. Δεν μ' αρέσει, ρε φίλε. Δεν μ' αρέσει γιατί δεν είναι εντάξει απέναντι στη γυναίκα του, δεν είναι εντάξει απέναντι σε σένα, δεν σέβεται τη γυναίκα του, δεν σε σέβεται εσένα. Μισογύνης μου φαίνεται. Έτσι μου φαίνεται, δεν το ξέρω τον άνθρωπο. Και ας είναι πολύ πιο σπουδαίος το επάγγελμά του στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Ας είναι. Εμένα δεν μου φαίνεται καλός χαρακτήρας. Σέβεσαι τη γυναίκα σου, δεν φλερτάρεις άλλες γυναίκες. Ας σέβεσαι μια γυναίκα η οποία ήταν ασθενή σου ή πελάτησά σου, δεν της κάνεις ανήθικες προτάσεις. Πάντοτε με βάση τη γνώμη μου, ε. Παίχτης φαίνεται ο τύπος. Αυτά. Διαπραγμάτευση αξιών. Αγάπη μου, welcome to adult life. Καλώς όρισε στην ενήλικη ζωή, στην οποία καλούμαστε συχνά να διαπραγματευτούμε τις αξίες μας. Και οι απαντήσεις που θα δώσουμε και οι αποφάσεις που θα λάβουμε είναι ενδεικτικές του προσωπικού πνευματικού μας αγώνα. Life happens, shit happens. Είναι ανθρώπινο να κάνουμε λάθη, είναι ανθρώπινο να υποκύπτουμε σε πειρασμούς, αλλά είναι θεϊκό και ευκταίο να έχουμε μια καλή επαφή με τα συναισθήματά μας και μια πνευματική ματιά της δικιάς μας της ζωής και να είμαστε αποφασισμένοι ανά πάσα στιγμή με αγάπη προς εαυτούς και αλλήλους να καλυτερεύσουμε τη δική μας πνευματική κατάσταση, καλυτερεύοντας έτσι και την πνευματική κατάσταση του κόσμου όλου. Μια μεγάλη νοερή αγκαλιά και ένα φιλί από εμένα. Καλό βράδυ.